Είδαμε λοιπόν τα υποβρύχια σε ποια κατάσταση βρίσκονται και αυτήν την γνωρίζουν καλύτερα από όλους οι εργαζόμενοι που βρίσκονται εκεί πέρα 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες τον χρόνο και όλα αυτά χωρίς να αμείβονται. Είναι λοιπόν οι ίδιοι έρμεως σε μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί μεταξύ της ιδιοκτήτριας πλέον εταιρείας των ελληνικών ναυπηγείων, του κυρίου Σάφα, της Abu Dhabi Mar, η οποία φαίνεται ότι είναι παρακλάδι γερμανικών εταιριών. Να έρθω σε εσάς πάλι, κύριε Δραγώνα, διότι προηγουμένως αφήσαμε μια συζήτηση ανοιχτή. Οι εργαζόμενοι δεν τα φροντίζουν με δική τους αυθαιρεσία και νομίζω ότι φάνηκε από το βίντεο αυτό το πράγμα. Αλλά το πρόβλημα είναι πολύ ευρύτερο. Διότι δεν είναι μόνο τα υποβρύχια, είναι όλη η κατάσταση και ο μαρασμός που έχει υποστεί η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη σε όλη την περιοχή. Ακριβώς. Είναι ένα σύνθετο θέμα το οποίο, δηλαδή τα ναυπηγεία δεν δίνουν δουλειά μόνο στους εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά στα ναυπηγεία. Δίνουν και δουλειά σε ένα κύκλο εργαζομένων οι οποίοι δουλεύουν σε περιφερειακές εταιρείες, είτε με τη μορφή υπεργολάβου, είτε με τη μορφή οποιοδήποτε άλλο παροχής υπηρεσιών που μπορούν να τους δώσουν. Και συνεπώς και αυτοί έχουν υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα, όλη αυτή η ναυπηγοεπισκευαστική ομάδα επιχειρήσεων έχει υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα. Θα ήθελα επίσης όμως να πω και κάτι άλλο, ότι το ποσοστό ολοκλήρωσης των υποβρυχίων, όπως είναι είτε 90-95, το οποίο μπορεί να έχει στην κατοχή του το δημόσιο, δεν λέει τίποτα. Αλλά? Δεν λέει τίποτα. Τι να το κάνει το πολεμικό ναυτικό, άμα έχει ένα υποβρύχιο 90%, το οποίο δεν έχει 5-10 κέρια οπλικά συστήματα ή 5-10 κέρια στοιχεία, το οποίο το καθιστούν αξιόπιστο για τη δουλειά που πρέπει να το έχει. Αυτά όμως δεν μπορούν να αντικατασταθούν εάν και εφόσον φύγουν μέσα από τα ελληνικά ναυπηγεία. Δεν φεύγει εύκολα μέσα από το ναυπηγείο και είναι τεράστιο κόστος. Δεν φεύγει εύκολα μέσα από το ναυπηγείο ένα υποβρύχιο. Είναι προτιμότερο όμως να μένουν εκτός και ο στόλος, παράδειγμα, να είναι. Και οι όποιες επεμβάσεις θα έπρεπε να γίνουν, θα έπρεπε να γίνουν σε συμφωνία με την κατασκευάστρια εταιρεία πάλι. Οπότε πάλι ξαναμπλέκει όλο το κύκλωμα. Άρα γι' αυτό υποστηρίξατε προηγουμένως ότι είναι ένα πολύπλοκο θέμα το οποίο δεν λύγει με μια μονομερή επιλογή. Βέβαια. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι έτσι. Δηλαδή, είναι σαν να έχετε ένα αυτοκίνητο τελειωμένο και να μην έχει κινητήρα. Α, το πήρατε. Να σας ρωτήσω κάτι. Σαν αντιπολίτευση, ξεκινήσετε αυτόν τον αγώνα να ρίξετε φως στην υπόθεση. Σας ρωτάω, η επόμενη μέρα που σας βρίσκει εσάς κυβέρνηση, τι θα κάνετε με το θέμα αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα πρέπει, συγγνώμη, να κάνω μία παρένθεση ακόμα, εκτός από τα θέματα τα οποία αναφέραμε περαιτέρω, είναι και το κομμάτι των αντισταθμιστικών ωφελημάτων, τα οποία έχουν εξαφανιστεί από την σύμβαση μεταξύ της. Είναι πολλά ανοιχτά θέματα. Ακριβώς. Αλλά απαντήστε μου, σας παρακαλώ, λοιπόν, στο ερώτημα αυτό, γιατί είναι πολύ βασικό. Σήμερα από την πλευρά της αντιπολίτευσης είναι πολύ εύκολο να κατακρίνεται είτε ελλείψεις ενεργειών, είτε τέλος πάντων λανθασμένους χειρισμούς. Τι θα γίνει όμως την επόμενη μέρα? Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι σίγουρα να ενταλθούν όλες τις προσπάθειες, ούτως ώστε το συντομότερο δυνατόν τα λεφτά που έχει δώσει ο ελληνικός λαός να πιάσουν τόπο και να παραλυθούν τα υποβρύχια. Αμφισβητείτε δηλαδή ότι γίνεται αυτό το πράγμα σήμερα από την κυβέρνηση? Θα το δείξω το αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Εγώ τη διαφορετική, αν θέλετε, τοποθέτηση τη δική σας θέλω να ακούσω. Δηλαδή, όταν μιλάτε για μια εντατικοποίηση των ενεργειών, τι εννοείτε, τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε εσείς που δεν μπορούσε να κάνει ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε η προπροηγούμενη κυβέρνηση, ούτε όλες αυτές οι οποίες, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει είναι να υπάρξει μια συμφωνία σε πρώτη φάση με τον εκπρόσωπο των ναυπηγείων, με αυτόν τον κύριο Σάφο, που είναι, και με την κατασκευάστρια εταιρεία, γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Έτσι είναι το όλο σύστημα, όπως μπλέκει στις βιομηχανίες, τις αμυντικές, τα ναυπηγικά, στα οπλικά συστήματα. Mm-hmm. Χωρίς αυτούς λίγα πράγματα μπορείς να κάνεις. Συνεπώς, να βρεθεί άμεσα μια λύση και να πάρθουν πίσω τα υποβρύχια, γιατί τα έχουμε πληρώσει. Μάλιστα. Δεν γίνεται τελείως. Κύριε Τσιμπίδη, ακούτε τις απόψεις που επικρατούν. Εγώ σας ρωτάω, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί πραγματικά να γίνει, πρακτικά τι μπορεί να γίνει για τα υποβρύχια, ώστε και να απεμπλακεί το ελληνικό δημόσιο από αυτή την ιστορία με την ιδιωτική πλέον εταιρεία του κυρίου Σάφα, αλλά και να υπάρχουν αξιόπλα υποβρύχια που θα δοθούν έναντι του τιμήματος που έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο και ο Έλληνας προλογούμενος? Ναι, εμείς σαν εργαζόμενοι ασφαλώς και το έχουμε πει ότι θέλουμε να ολοκληρωθούν τα υποβρύχια, γιατί
Εξαρτάται και η απασχόλησή μας, έτσι. Εγώ θα πω το κάτι άλλο. Γιατί δύο χρόνια τώρα ακούμε ότι αύριο και αύριο και αύριο θα δοθεί λύση και λύση δεν υπάρχει. Mm-hmm. Τόσες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχει κάνει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να κάνει κάτι και σε αυτή την κατεύθυνση και να έρθει σε σύγκρουση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να, ακόμα και να λειτουργήσει το ναυπηγείο με όλες τις επιχειρηματικές του μονάδες και με το ΣΑΦΑ. Και ας πάει ο ΣΑΦΑ να βρει το δίκαιο του μετά από 10 χρόνια. Γιατί να μην κάνουμε και μία ρήξη, δηλαδή τι πρέπει να είμαστε συνέχεια παθητικοί. Και όλο η κυβέρνηση ζητάει και όλοι και, και οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης για τα υποβρύχια, για τους εργαζόμενους. Δηλαδή αυτά τα υποβρύχια για να ολοκληρωθούν δεν χρειάζονται πολύ κόσμο. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι τι θα κάνουν, θα πεταχτούν στην ανεργία. Και πολύ σωστά είπε και ο κύριος Δραγώνας ότι το ναυπηγείο Σκαραμαγκά είναι ο τροφοδότης έργων και για την ναυπηγείο επισκευαστική ζώνη του περάματος, γιατί είναι συγκοινωνούν τα δοχεία και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε τα καταστροφικά. Πάντως, άρα πρέπει η καταγγελία, αν δεν κάνω λάθος, ειδικά για το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήρθε από κάποιον ανταγωνιστή, ο οποίος ήταν και μέσα. Να σας πω, αυτό είναι το λιγότερο. Δηλαδή, το λιγότερο... τα χέρια μας δεν βγάζουν τα μάτια μας. Ναι, δεν διαφωνούμε. Από εκεί ξεκίνησε. Πλην όμως, βάλαμε κι εμείς. Και οι εργαζόμενοι με τις συνδικαλιστικές μας ηγεσίες στο παρελθόν και βγάλαμε τα ματάνια μας και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. Μία παρέμβαση. Κύριε Γκίκα, παρακαλώ. Καταρχάς να πω ότι είμαστε ένα ευνομούμενο κράτος. Βρισκόμαστε σε μία πάρα πολύ δύσκολη καμπή. Έχουμε την Τρόικα πάνω από το κεφάλι μας. Ο ελληνικός λαός υποφέρει τα πάνδυνα. Είναι πολύ δύσκολη η περίοδος για να κάνουμε ρήξεις τέτοιου είδους. Όπως είπε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων. Μα δεν το έχει κάνει και σε άλλα πιο εύκολα θέματα η κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Πότε θα είναι η κατάλληλη περίοδος, κύριε Γκίκα, γιατί τα τελευταία πέντε χρόνια. Το να βάλει το κράτος στο χέρι στην τσέπη και να δώσει άλλα 100 εκατομμύρια στον κύριο ΣΑΦΑ. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο εμείς. Από την οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή το θέμα, καταλαβαίνετε ότι είναι παράνοια. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο γίνεται εξαντλεί κάθε δυνατότητα συνεννόησης. Με τον κακόπιστο αυτό επιχειρηματία. Εάν αυτό το στάδιο δεν ολοκληρωθεί, τότε βεβαίως ακριβώς επειδή τα υποβρύχια ανήκουν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου, θα προβεί στην παράληψη των υποβρυχίων με άλλο τρόπο και βεβαίως με τη βοήθεια των εργαζομένων. Αυτό πρέπει να το συντομεύσετε, να το συντομεύσετε και να εξασφαλιστούν και όλοι οι εργαζόμενοι. Και τι ναυπηγείο θέλουμε την επόμενη μέρα. Καταλάβατε. Γιατί και μόνο του. Και προγράμματα του πολεμικού ναυτικού. Τα οποία τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά έχουν μεγάλη εμπειρία. Εγώ προσωπικά το γνωρίζω. Έχω δουλέψει φρεγάτες, κανονιοφόρους, πετρελαιοφόρα. Τα γνωρίζουμε βεβαίως. Και είμαστε το ναυπηγείο που μπορεί να υποστηρίξει όλα τα πλοία του αλλά ναυτικού. Δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα έξω από το πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο το οποίο είναι υπαρκτό. Καταλαβαίνετε. Κοιτάμε τι είναι εφικτό και όχι τι είναι ανέφικτο. Είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Προσπαθούμε να δούμε τι είναι εφικτό αυτή τη στιγμή. Κύριε Γκίκα, έχει τεθεί βεβαίως το ζήτημα των ελληνικών αμυντικών συστημάτων, τα οποία έλαβαν κάποιες ενισχύσεις. Και αντίστοιχα έχουμε το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει επιβάλει ένα πρόστιμο σημαντικότατο στα ελληνικά ναυπηγεία, που προέκυψε βεβαίως από μια καταγγελία ενός ανταγωνιστή από την ελληνική, από την εγχώρια αγορά. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί ακόμη και η κυβέρνηση να παρέμβει και να ισχυριστεί ότι ακριβώς επειδή είναι εθνική σημασία ζήτημα θα πρέπει να γίνουν και να διευκολυνθούν κάποιες επιδοτήσεις που δόθηκαν στο παρελθόν. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια παλιά ιστορία, αυτά τα 250... Παλιά, αλλά ισχύει και σήμερα, πρέπει να πληρώσουν τα χρήματα τα ναυπηγεία. 500 εκατομμύρια. Ναι, αλλά κοιτάξτε, όταν υπεγράφει ο νόμος 3885, μέσα εκεί υπήρχε ρήτρα, υπήρχε δηλαδή πρόνοια για αυτό το ποσό. Υποτίθεται ότι όλα αυτά πήγαιναν στον αγοραστή των ναυπηγείων. Και ο αγοραστής των ναυπηγείων ήταν ο κύριος ΣΑΦΑ. Γνώριζε την κατάσταση. Άρα λοιπόν δεν μπορεί το ελληνικό δημόσιο τώρα να καταβάλει αυτά τα χρήματα. Εξάλλου είναι πλέον ιδιωτικό το ναυπηγείο. Εμάς μας ενδιαφέρει για τους εργαζόμενους και για την τεχνογνωσία την οποία διαθέτουν. Και θα πρέπει να βρεθεί αυτός ο υγιής επιχειρηματίας επιτέλους, ο οποίος σε σύμπνοια με το ελληνικό κράτος θα προχωρήσει και θα αναπτύξει το ναυπηγείο. Αυτό μας έλεγε τότε η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση, η προπροηγούμενη για την ακρίβεια, ότι στο πρόσωπο του κυρίου ΣΑΦΑ βρήκαμε έναν υγιή επιχειρηματία. Πάρτε τα πρακτικά της Βουλής την εποχή εκείνη. Ναι, δεν αλλά τα πρακτικά αυτό. Ο Οίκος Λάζαρ αξιολόγησε την Αμπουντάμπι Μάρ, όχι τη Χέρν. Και αν ήταν δυνατόν. Πριβές.
Ήρθε η Thyssen που δεν μπορούσε να το κρατήσει να μας βρει έναν άλλον, δηλαδή να μας πασάρει να ας το κρατούσε η ίδια. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή τον αφηγεί ως Καραμαγκά, εγώ τουλάχιστον έχω μεγαλώσει εκεί από 17 χρονών, έχει αλλάξει τόσους ιδιοκτήτες. Όλοι την ίδια συμπεριφορά έχουν, όλοι όσοι έρχονται παίρνουν μια νέα πρίκα και το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε. Καταλάβατε, το να βρούμε έναν καινούριο αγοραστή δεν λέει τίποτα, μία τα ίδια πάλι. Μα εσείς πιστεύετε τώρα ότι ο κύριος Σάφα μπορεί να σταθεί μετά από όλα αυτά? Εγώ δεν το πιστεύω προσωπικά. Ο κύριος Σάφα έχει σε ένα μέρος, σε ένα σημείο έχει δίκιο και είναι ξεκάθαρο. Την απαγόρευση των ξένων πολεμικών πλοίων, την οποία επικαλείται και έχει απόλυτο δίκιο, ότι εξαπατήθηκε εκεί. Και συμφωνώ και εγώ μαζί του, το μόνο σημείο που εξαπατήθηκε. Καταλάβατε. Πείτε το λιγάκι για να καταλάβει και ο τηλεθεατής τι ακριβώς εννοείται με αυτό το πράγμα. Ότι στη συμφωνία πλαίσιο και στο νόμο 3885 υπήρχε μόνο αποκλεισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων, δηλαδή να μην μπορούμε να κάνουμε εμπορικά πλοία. Όμως μετά την μεταβίβαση και της κυριότητας στον ΣΑΦΑ, ας πούμε στο ΣΑΦΑ, γιατί εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες, εμφανίστηκε στις 1 του Δεκέμβρη του 2010 και ο αποκλεισμός των ξένων, το αποκλεισμός πολεμικών πλοίων, δηλαδή τον αφηγείο Καραμαγκά να μην μπορεί να κατασκευάζει, να επισκευάζει πλοία ξένων πολεμικών ναυτικών. Γιατί θεωρείτε ότι είναι εμπορική δραστηριότητα, λοιπόν. Και εγώ έχω σε μια σύσκεψη που συμμετείχαμε με τη διοίκηση της εταιρείας, καταγγέλλει ευθέως στο Βενιζέλο και έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό έφερε και ένα τεράστιο πρόβλημα. Και μάλιστα κρατώντας εδώ τα πρακτικά από τη συνάντηση με τη διοίκηση των αυπηγείων, λέει το κρισιμότερο, το σημαντικότερο σημείο είναι η απαγόρευση ξένων πολεμικών πλοίων. Και για μας είναι κόκκινη γραμμή. Αυτό έχει πει και έχει δίκιο. Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί. Επιτρέπετε μια παρέμβαση, γιατί παίρνουν κάποια ζητήματα τα οποία τουλάχιστον θα ήθελα εκφράσω διαφορετική μου άποψη. Μισό λεπτάκι, αν έχει την καλοσύνη, κύριε Γκίκα, λίγο να μας μιλήσει και ο κύριος Πίτας, ο δικηγόρος των εργαζομένων. Ναι. Παρακαλώ. Καταρχήν να πω ότι το να πεις σε μια ιδιωτική σύμβαση ότι εγώ ασκώ τσαμπουκά και σε διώχνω δεν μπορεί να συμβεί, πόσο μάλλον για ένα ευνομούμενο κράτος. Για λόγους εθνικής ανάγκης, πορά μπορεί να πεις. Άρα λοιπόν. Να κάνουμε κάτι από μόνοι μας επειδή έτσι μας αρέσει, δεν γίνεται. Θα εφαρμόσουμε τον νόμο και θα ασκήσουμε όλα τα δικαιώματά μας, σαν κράτος εννοώ, που μας επιτρέπει ο νόμος. Μισό λεπτό. Και από τα δικαιώματα αυτά που λέτε, είναι και η καταγγελία που είπα προηγουμένως. Με την τύχη των εργαζομένων όμως, στους 20 μήνες που παραμένουν χωρίς χρήματα και κάποιοι από αυτούς. Και κάποιοι με 56 προβλήματα. Μήνες, πρέπει να το πούμε αυτό. Τι θα γίνει. Συμφωνώ με τον κομμάτι που λέτε, έτσι. Βεβαίως. Αυτό που γίνεται, επειδή οποιαδήποτε άλλη λύση θα είναι πολύ χειρότερη και θα χρειαστεί το ελληνικό δημόσιο να πληρώσει πολλά δισεκατομμύρια ακόμα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα βγάλει η διαιτησία. Πρέπει να πάει πολύ προσεκτικά. Και για να πάει προσεκτικά, το καλύτερο βήμα είναι μήπως διαπραγματευτικά καταλήξουμε κάπου. Συμβασμός, γιατί αν καταλήξουμε κάπου, και το εργοστάσιο θα συνεχίσει να λειτουργεί με όλους τους εργαζόμενους και τα υποβρύχια θα προχωρήσουν και όλα θα πάνε ομαλά. Έχει δηλαδή μια πιο μετριοπαθή από ό,τι καταλάβαμε προσέγγιση. Το δεύτερο είναι ότι αν αυτό, φαντάζομαι ότι αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων έχει φτάσει πλέον στα ακρότατα του όρια. Τουλάχιστον από ό,τι πληροφορούμαστε εμείς. Όπου να είναι κλείνει το θέμα, είτε προς την κατεύθυνση του συμβιβασμού και συνεχίζει ο ΣΑΦΑ, είτε προς την καταγγελία και φεύγει ο ΣΑΦΑ και θα δούμε πού θα πάνε τα υποβρύχια. Τώρα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής. Ότι όσον αφορά τους εργαζόμενους, γιατί αυτό τουλάχιστον εγώ ήρθα εδώ να πω απόψε, είναι ότι πραγματικά οι εργαζόμενοι 20 μήνες δεν έχουν πάρει δεκάρα από την εργοδοσία τους. Ό,τι έχουν πάρει, το έχουν πάρει με τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως, επειδή αγωνίζονται και συντηρούν τα υποβρύχια. Όσον αφορά τώρα για την κατοχήρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, γιατί τουλάχιστον όσον αφορά να τους παράσχουμε δουλειά, δεν μπορεί να γίνει τίποτα αν δεν έχει το εργοστάσιο. Έχουμε κάνει όλα τα νομικά βήματα ώστε οι εργαζόμενοι να κατοχυρώσουν απολύτως τα δικαιώματά τους από τις 16 Απριλίου που έχουν να πληρωθούν μέχρι και να ανοίξει το ναυπηγείο. Έχουμε βγάλει ήδη δικαστική απόφαση που επιδικάζει όλα τα δεδουλευμένα μέχρι 31/12/2012. Έχουμε δικάσει ήδη πριν από 2 μήνες για τα υπόλοιπα δεδουλευμένα το 2013 και αναμένουμε θετική απόφαση. Και σημειωτέω εδώ να πω το εξής, ότι από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013 η εργοδοσία είχε επιβάλει στους εργαζόμενους καθεστώς εκπεριτροπής εργασίας διάρκειας μιας μέρας την εβδομάδα. Μάλιστα. Να τονίσουμε σε αυτό ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι μόνο αυτοί που δουλεύουν στα ναυπηγεία στο κομμάτι των πλοίων. Είναι το τροχαίο υλικό το οποίο πραγματικά ανοίχτηκε μια τεράστια πόρτα. Λοιπόν, η εκπεριτροπής εργασία, για να το διευκρινίσουμε αυτό, καταρχήν προβλέπεται από τον νόμο. Όμως εδώ καταφέραμε στο δικαστήριο και το δικαστήριο δέχτηκε τις απόψεις μας ότι με τον τρόπο που επευλήθηκε μία μέρα την εβδομάδα επί 18 μήνες. Είναι καταχρηστικό. Και γι' αυτό ακριβώς, παρόλο που δεν εργάστηκαν οι εργαζόμενοι και παρόλο που είχε καταρχήν νόμιμα ασκηθεί το δικαίωμα, νόμιμα εννοώ σε εισαγωγικά.